Θα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές αυτές όταν ξαναντικρίζεις τους βιαστές και δολοφόνους. Τους βασανιστές θα έλεγα εγώ του παιδιού μας, γιατί το παιδί μας βασανίστηκε πρωτού ξεψυχήσει τελικά μέσα στη θάλασσα του Αιγαίου. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της όπως το έκανε και πρωτοδίκως. Ισόβια και 15 χρόνια που ήταν και το ανώτερο που προβλέπονταν για αυτά τα δικτύματα, εγκλήματα και βέβαια χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Και ιδίως ήταν μια απόφαση ομόφωνη. Αυτή η ομοφωνία βλέπουμε ότι υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ομοφωνία, συμπαράσταση από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Όμως υπάρχει και πολύ μεγάλη ευαισθησία και συμπαράσταση και ειλικρινά συγκινήθηκα εγώ όταν είδα όλους τους συναδέλφους σας εδώ να προσπαθούν να ακούσουν κάτι από εμάς. Να περάσουμε κάποια μηνύματα στην κοινωνία μας με τη συμπαράσταση τη δική σας. Σήμερα, χτες θα έλεγα, προχτές θα έλεγα ίσως ήταν η Ελένη μας ή η Ζωή Δαλακλείδου από την Ξάνθη που είναι εδώ σήμερα ο αδερφός της ή η μάνα της Γαρουφαλιάς να συμπαρασταθούν στη δίκη αυτή του εφετείου για την Ελένη μας. Ήταν ευχή μας από την πρώτη στιγμή να μην υπάρξει καμιά άλλη Ελένη. Τα ισόδια να είναι πραγματικά ισόδια, να εκτείονται στο ακέραιο χωρίς ούτε μια μέρα έκπτωση. Σε εμάς δεν υπάρχει έκπτωση στον πόνο, στη θλίψη, στη λύπη. Για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της ζωής μας. Για άλλη μια φορά βρεθήκαμε στο εφετείο γιατί οι στιγνοί δολοφόνοι ζητήσανε από την πρωτόδικη απόφαση αυτό το εφετείο. Ήρθα εγώ με τον άντρα μου, με τον πατέρα της Ελένης εχθές, ο δικός, από το ακριτικό διδημότυχο χίλια και χιλιόμετρα, από τα ξημερώματα για να φτάσω μεσημέρι, να είμαι συναισθηματικά, ψυχολογικά, σωματικά φορτισμένη, με 600 ζάχαρο, με υπογλυκαιμίες όλο το απόγευμα, με ένα ξενύχτη τρελό όλη τη νύχτα, να διαβάζω την πρωτόδικη απόφαση, ένα ολόκληρο βιβλίο μέχρι τις 6 και 10, να ετοιμαστώ για να είμαι συνεπέστατη στο δικαστήριο και ήρθαμε εδώ και για μια ακόμη φορά αυτό το σύστημα μας εμπέζει. Δεν μας σέβεται και ζήτησε ο δικηγόρος του Αλβανού αναβολή για 10 Μαρτίου. Δεν αντέχω αυτόν τον εμπεγμό. Δεν σέβονται τον πόνο. Πώς μια μάνα μπορεί να έρθει σε ένα δικαστήριο για να ξαναζήσει από την αρχή όλα τα βασανιστήρια του παιδιού της. Μόνο που ελαφρυντικά δεν υπάρχει στην πολτοποίηση του κεφαλιού, στο στραγγαλισμό. Στραβώσαν ένα μαχαίρι και πήγανε δεύτερο. Χτύπουσαν το παιδί μου και το λιώσανε με εγκεφαλική αιμορραγία, με διηθήσεις και με κόψιμο του αριστερού αυτιού. Να βιάζουν και να αλλάζουν ρόλους, να χρησιμοποιούν το σίδερο αυτό στα χέρια τους, έγινε φωνικό εργαλείο και βιάσανε το κεφάλι του παιδιού μου που εγώ πιθαμή προς πιθαμή τον μάθαινα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι δυνατόν να δοθούν ελαφρυντικά. Αν δοθούν ελαφρυντικά θα βάλω εγώ φωτιά. Φωτιά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο αυτό το σαθρό σύστημα. Και ο θάνατος 18-19 γυναικοκτονημένων γυναικών που φύγανε με βασανιστήρια, όπως και αυτές, όπως η Καρολάιν, όπως η Ντόρα στην Ρόδο, όπως η Ερατό από τα χέρια του άντρα της, όπως η Γαριφαλιά, γιατί του χάλασε τη φάση και την πήρε τη ζωή και την πέταξε ζωντανή, όπως και την Ελένη μου, την πετάξανε από ύψος 10 μέτρων. Και το παιδί μου τους είπε, τώρα θα σας δει ο μπαμπάς μου τα τελευταία λόγια του παιδιού. Και το σώμα της μάγκωσε εκεί στα βράχια. Τα ισόβια, ισόβια. Όχι 16 χρόνια. Όχι 18. Γιώργο, μίλα, Γιώργο. Ήρθαμε κι εμείς σήμερα να συμπαρασταθούμε εδώ πέρα την Κούλα για όλα τα κορίτσια. Εμείς το περάσαμε. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Είναι ψυχοφθόρο να έρχεσαι από τόσα χιλιόμετρα μακριά για να πάρει μια αναβολή, γιατί το ζήτησε ποιος. Δεν γίνεται να τελειοπορούνται οι γονείς και να σκοτώνται κάθε μέρα, να ζουν το ίδιο και το ίδιο συνέχεια. Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε στην Κούλα. Θέλω να δηλώσω ότι κάθε μέρα μας δολοφονούν πάλι. Ζούμε συνέχεια τη δολοφονία της κόρης μας, κάθε μία μας ξεχωριστά. Και είναι δύσκολες οι στιγμές που περνάμε. Και όταν παίρνεις αναβολές στην αναβολή, το ξαναζείς και το ξαναζείς. Αφού αυτοί μας κοροϊδεύουν, λέει την Παρασκευή τον όρισε ο Αλβανός.
Τόσα χρόνια, ένα χρόνο, δυόμιση χρόνια δεν μπορούσε να τον ορίσει. Δεν είναι κοροϊδία αυτό? Έστω να μας έπαιρναν και να μας έλεγαν, παιδιά, να ζητήσουμε διακοπή, μην έρχεστε 2.000 χιλιόμετρα. Να αφήνεις το παιδί σου εκεί με τη γιαγιά 90 χρονών. Εμείς τι φταίμε να δανειζόμαστε για να έρθουμε εδώ πέρα? Και την επόμενη φορά, ειλικρινά, θα ζητήσω αυτούς που τους φέρνουν με την κλούβα από τις φυλακές δωρεάν να έρθει και σε εμάς περιπολικό να μας πάρει. Εγώ δεν θα έρθω, ούτε η σύζυγός μου. Δεν μπορούμε άλλο να μένουμε αμέτωχοι. Ζητάμε το ελάχιστο. Με τη λέξη γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα να αρχίσει η αναγνώριση της δολοφονίας του μισού πληθυσμού της χώρας και του πλανήτη. Για να ξέρουν όλες αυτές οι γυναίκες που απειλούνται ότι κάποιος αναγνωρίζει τον κίνδυνο ή το γεγονός. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο θάνατος Ελένης στο Παλούδι, μιας φοιτήτριας, μιας σχολής που είναι από τις πιο πρωτοπόρες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη στις φεμινιστικές σπουδές και στις δράσεις για την ισότητα, ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι για πολλές και πολλούς από εμάς, τις καθηγητές και τις καθηγήτριές της, χάλασε η ζωή μας μετά το θάνατο της Ελένης και ταχτήκαμε ολόψυχα στον αγώνα για την αναγνώριση των γυναικοκτονιών ως τιμωρητικού σεξιστικού εγκλήματος και απαιτούμε τη συμπερίληψή του ως τέτοιου στον ποινικό κώδικα.